Στη συνέχεια λοιπόν της μεγάλης αυτής περίοδου είπα ότι υπάρχουν δύο αδελφοί και στην παραβολή του ασώτου ιού. Γίνεται πάντοτε συζήτηση για τον μικρόν αδελφόν. Δεν γίνεται συζήτηση για τον μεγάλον αδελφόν. Και θα ήθελα λίγο να πω κάτι που να έχει σχέση με το μεγάλο αδελφό. Ο μεγάλος αδελφός παρουσιάζεται επί σκηνής όταν ήδη είχε έρθει ο αδελφός σου στο σπίτι ο άλλος εν τη απουσία αυτού. Αυτός εργάζεται στα χωράφια εκεί στα μπέλια του πατέρα. Δεν είχε υπόψη του το τι έλαβε χώραν την ημέραν εκείνην. Ήρθε το βράδυ, έμεινε έκπληκτος, αν όχι κατάπληκτος. Ήκουσε, λέει, συμφωνία και χορούς. Όργανα επάνω, χορή. Για ποιο λόγο? Δεν ετόλμησε να πάει, όπως ήταν άλλωστε προφανώς ακόμη με τα ρούχα της δουλειάς. Δεν επήγε προς τα εκεί να δει ακριβώς. Κάποιο γειτονόπουλο παρουσιάστη εκεί ένα μικρό και επινθάνετο, λέει, το ρωτούσε να μάθει τι είναι αυτά τα πράγματα που ακούει. Και ο μικρός απήντησε και είπε ότι ο αδελφός σου Ίκη, ο χαμένος αυτός Ίκη, ήρθε και έθισεν ο πατήρ σου το μόσχον των σιτευτών, ότι η γιένοντα αυτόν απέλαβεν. Από τη χαρά έσαχρε το μοσχάρι το σιτευτό και χαίρονται τώρα επάνω. Ο μικρός τον πληροφόρησε λοιπόν προς τι αυτή η ευοχή, αυτή η χαρά, αυτό το γλέτι, αυτή η ευθυμία στο σπίτι. Πράγμα προφανώς ασυνήθιστο. Αποτέλεσμα. Οργίστη δε και ούκ ήθελε εισελθήν. Εθύμωσε, του κακοφάνηκε. Μήπως καμιά φορά κι εμείς πικρενόμεθα με τη χαρά του άλλου? Και μήπως καμιά φορά κι εμείς χαιρόμεθα με την πικρία του άλλου και με τη λύπη του άλλου? Διότι η εντολή είναι χαίρετε με τα χαιρόντων και κλαίετε με τα κλαιόντων. Αυτή είναι η εντολή. Πολλοί δυστυχώς πιθανό να ευρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Γιατί αυτός οργίστη, γιατί εθύμωσε, δεν συμφωνούσε με την καλοσύνη του πατέρα. Αυτός δεν συγχωρούσε. Δεν του το συγχωρούσε του μικρού αυτό που έκανε. Και δεν του άξιζε τέτοια υποδοχή του μικρού. Τον είχε δικάσει μέσα του. Τον είχε για κολασμένον. Τον είχε για αμαρτωλόν. Δεν αισθάνεται τιμή. Δεν του περιποιούσε τιμή ο μικρός πλέον. Δεν του άξιζε άλλωστε τι αυτής συγχώρησης. Και ξέρετε, πολλές φορές συμβαίνει αυτό, πόσον πρέπει να είμεθα συγχωρητική προς όλες τις κατευθύνσεις όταν ένας άνθρωπος δείξει σημεία μεταμελίας. Αλλά και αν δεν δείξει ακόμη, πάλι εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να διατηρούμε οργήν. Να το έχετε υπόψη σας αυτό. Ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να συγχωρεί ανεξαρτήτως εάν συγχωρεί ο άλλος. Εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να σκεπτόμεθα με πικρία τα γεγονότα του άλλου. Ακόμη δεν πρέπει να κάνουμε και τον κριτή όπως είχε κάνει προφανώς αυτός. Αυτός οργίστη διότι τον είχε δικάσει μέσα του. Γι' αυτόν ήταν νεκρός, πεθαμένος, αποδιοπομπαίος. Δεν έπρεπε να ξαναπατήσει το σπίτι έπειτα από αυτό που έκανε. Αν εσέπτετο έτσι ο Θεός για κάθε άνθρωπο κάθε φορά που αμαρτάνει, δεν έπρεπε κανένας να σωθεί. Ούτε αυτοί οι Άγιοι, διότι δεν αγίασαν εκ κοιλίας μητρός,
ούτε υπήρξε άνθρωπος ο ζήσετε και ούχα μαρτήσει, όπως λέει ωραιότατα η Εκκλησία μας. Κάποτε και εμείς είτε εν λόγω είτε εν έργο είτε εν διανία αμαρτήσαμε, και αν η δικαιοσύνη του Θεού οργίζεται το εναντίον μας, πού μπορούσαμε να σταθούμε? Εάν αμαρτίας, πως λέει εκεί πέρα, ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε, ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά σου να συζητηθούν οι αμαρτίες του? Οργίστη λοιπόν ο Κύριος και ούκ ήθελα σε ελθύνε. Τι σου παίρνει εσένα? Εσύ έχεις το μερίδιό σου, όπως και αυτός είχε το μερίδιό του. Όταν έφυγε αυτός δεν πήρε από το μερίδιο το δικό σου, δεν εσπατάλησε το μερίδιο το δικό σου, το δικό του, και την αγάπη και την απλοχεριά του πατέρα του. Εσένα τι σου πήρε, τι σου έβλαψε από το μερίδιό σου? Εσύ το έχεις. Είναι άνθρωποι που λέγονται χριστιανοί, οι οποίοι δεν λείπουν από εσπερινό και από όθρο, και μέσα έχουν ένα βατραχάκι, ένα καβουράκι και τους δαγκούν. Δεν είναι ξένη διδασκαλία αυτή από εμάς δυστυχώς, και δεν το παρακολουθούμε όσο πρέπει. Τι είναι εκείνο που σε δαγκώνει σε μια στιγμή για μια υπόθεση κάποιου, κάποιας που θα ακούσεις, που θα δεις? Τι είναι εκείνο? Είναι Σατανάς. Ενδιαφέρθεις ποτέ να το βγάλεις αυτό από εκεί πέρα μέσα? Ενδιαφέρεις να το εκκριζώσεις? Εζήτησε από τον Θεό να σου αλλάξει τη σκληρή αυτή καρδιά, την πετρίνη, και να σου την κάνει σαρκίνη? Το εζήτησες? Και εφόσον δεν το εζήτησες, πού πηγαίνεις? Πώς θα παρουσιαστείς σε ένα Θεό εκτιρμών και ελέους? Πώς θα ζητήσεις έλεος ο μη κάμνων έλεος? Πώς θα ζητήσεις συγχώρηση ο μη συγχωρών? Πώς θα βρεθείς μέσα σε εκείνο το περιβάλλον το θεϊκό, που είναι τελείως αντίθετο με το δικό σου? Είναι στιγμές αυτές που μας δίδει την ευκαιρία να δούμε τι γίνεται μέσα μας, διότι μέσα μας δεν μπορούμε να δούμε πάντοτε τι γίνεται. Σε ορισμένες στιγμές θα δούμε τι γίνεται. Με την καλοσύνη του άλλου, με την κακία του άλλου δίνεται η ευκαιρία. Είναι το θερμόμετρο αυτά που το βάζεις να δεις σε ποια κατάσταση είναι η θερμοκρασία της πίστεώς σου. Και βρισκόμεθα όχι εντάξει. Ο πατήρ σαν πατήρ, και μάλιστα που είναι Θεός, βλέπει ότι ο μεγάλος εφήμωσε. Δεν του καλοφάνηκε αυτό το πράγμα που υπεδέχθη τον ποτέ άσωτον. Δεν του καλοφάνη που έσφαξε τον άσωτον Υιόν. Δεν που έσφαξε το μόσχον των σιτευτών. Δεν του καλοφάνηκε. Και δεν τον αφήνει, άστο να δούμε τι θα κάνει. Δεν θα έρθει. Δεν θα ανεβεί. Δεν θα συγκινηθεί. Όλοι χαίρονται, οι γείτονες χαίρονται, οι πάντες χαίρονται. Αυτός θα μείνει έτσι? Δεν το έκανε αυτό, γιατί ξέρετε, ο άνθρωπος όσο μένει μακριά στην ψυχρότητα, τόσο ψυχαίνεται. Μη αφήσεις να ψυχρανθείς. Μην κρατήσει πολύ η κακία, η έκθρα. Πες την καλημέρα. Γιατί σε βάλει ο Σατανάς στο χέρι, δεν σε αφήνει έπειτα να έρθεις. Είναι δύσκολο. Μη αφήνεις να παγώσει η δουλειά. Ο Παύλος λέγει σαφώς, μη επιδιέτω ο ήλιος ημών επί το παροργισμό ημών. Μην αφήστε και πέσει ο ήλιος. Πριν πέσει ο ήλιος, πήγαινε να τα συμβιβάσετε. Πήγαινε να δείξεις καλοσύνη, να δείξεις ταπείνωση, ανεκτικότητα, να ζητήσεις συγγνώμη ή να δώσεις συγγνώμη. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολλά χρόνια να πούν την καλημέρα. Πολλά χρόνια. Και έχουν και προδικάσει και παιδιά και αδέρφια και συζύγους και γειτόνους και φιλενάδες. Τους έχουν προδικάσει. Και αυτοί θρησκεύουν. Και έχουν την νόημα ότι μπορούν να θρησκεύουν με τον τρόπο τους. Καθή στιγμή έχουν απομονώσει ανθρώπους. Αυτό είναι λάθος. Γι' αυτό βλέπουμε εδώ ο πατήρ, ο οποίος έτρεξε να πάρει εκείνον τον άπλητο, τον λερωμένο,
τον ξεσκισμένο που ήρχεται από τη χειροκαλύβη και να τον καταφυλίσει, όπως ακούσαμε στην παραβολή του Ασώτου. Αυτός τώρα λέγει, ο ουν πατήρ αυτού εξελθόν, παρεκάλεσε αυτόν. Πήγε ο γέρον και το παρακάλεσε το παιδί και του λέγει να περάσει, δηλαδή επάνω, να συγχαρεί. Όμως αυτός το απήντησε με μια θρασίτητα, χωρίς να υπολογίσει τίποτα. Ο δε αποκριθείς, είπε το πατρί, ιδού το σάφτα έτη δουλεύωσι, ουδέποτε έδωκας εμή έρηφον τεινά, ή να με τον φίλο μου εφρανθώ, ουδέποτε εντολή σου παρήλθον. Κοιτάξτε, του λέει, εγώ τόσα χρόνια δουλεύω σύ, σε δουλεύω εσένα, όπως πολλοί το λένε αυτό, δουλεύω στον Αγιώργη, φτιάχνουμε την Αγία Κατερίνη, δουλεύω στο σπίτι της, κάνει έργα για τον Άγιο, κάνει έργα για τον Χριστό, κάνει έργα για τον Θεό. Σοβαρά, τα έχουν ανάγκη? Για λογαριασμό σου τα κάνεις. Εσύ έχεις ωφέλεια να κάνεις κάτι το καλό, είτε προς την Εκκλησία, είτε προς τον συνάνθρωπό σου. Οι Άγιοι ούτε ανεβαίνουν, ούτε κατεβαίνουν. Μάθε λοιπόν να εκφράζεσαι ότι κάνεις το καθήκον σου, και κάνοντας το καθήκον σου μην περιμένεις χειροκροτήματα. Μπορεί να καυχάτε μια πορτοκαλιά που κάνει πορτοκάλια? Η δουλειά της να κάνει πορτοκάλια. Γι' αυτό άλλωστε εμβολιάστη. Πριν του εμβολίου τι ήτανε? Ήτανε νερατζιά. Και έκανε νεράτσα πικρά. Όσα κόπρια κι αν τις βάζανε, και όσο κι αν την έσκαπτον, και όσο κι αν την εκλάδευαν. Από τη στιγμή όμως που εμβολιάστη, που τις κάμανε ένα σταυρό και τις βάλανε ένα εμβόλιο, κάνει γλυκά πορτοκάλια. Ποιος θα κάνει? Θα κάνει τον πόλη. Φόσο λοιπόν εμβολιάστης με Χριστόν, θα κάνεις το καλό. Δεν μπορεί να κάνεις το άσχημο. Εάν Χριστός εν ημίν το σώμα, νεκρόν δια την αμαρτία. Αν το σώμα κάνει ακόμη αμαρτία, είναι διότι δεν έχει καμιά δουλειά με τον Χριστό. Ο Χριστός δεν είναι μέσα. Ας κοινωνούμε. Ο Χριστός δεν είναι μέσα. Άλλο το κοινωνεί ο άνθρωπος και άλλο το να μένει ο Χριστός μέσα του. Διότι πολλοί άνθρωποι κοινωνούν, κακώς κοινωνούν. Δεν δημιουργούν τις προϋποθέσεις εκείνες που θα αναπαυτεί ο Χριστός μέσα του, που θα πάρει τα ενία της ζωής, της σαρκός, του νοός, των αισθημάτων. Θα τα πάρει ο Χριστός στα χέρια του να τα κυβερνήσει. Παύλος λέγει σαφώς στους Ρωμαίους, εάν Χριστός εν ημίν, μπήκε νικάρης πλέον μέσα ο Χριστός, το σώμα νεκρόν δια την αμαρτία, το δε πνεύμα δια έργα δικαιοσύνης. Ούτε να κατηγορήσεις, ούτε να συκοφαντήσεις, ούτε να ζηλέψεις, ούτε να αδικήσεις, ούτε να στραβοκοιτάξεις, δεν μπορείς. Διότι το σώμα του ανθρώπου είναι ένα όργανο, είναι ένα βιολί. Το παίρνει ο βιολιτζής και το παίζει. Ποιον έχεις βιολιτζή όμως? Γιατί σκέπτεσαι πονηρά? Γιατί σκέπτεσαι έτσι? Γιατί βλέπεις έτσι? Για το βιολιτζή δεν είναι ο Χριστός. Γι' αυτό ακριβώς τα βλέπεις έτσι. Σε δουλεύω, του λέει, πρέπει να είσαι υποχρεωμένος, και δεν μου έδωσες ποτέ έναν έρηφο να κατσίκι να γλεντήσω, λέει, με τους φίλους μου. Όταν ήρθε ο Υιός σου ούτος, ο Υιός σου, όχι ο αδελφός μου, ο Υιός σου ούτος, ο καταφαγών μετά των πορνών των βίων, τον λέει και πόρνο. Ο πατέρας δεν τον είπε πόρνο. Που ήσουν αρε παλιόπαιδο, που ήσουν αρε αλήτη, που ήσουν αρε πόρνε, που ήσουν αρε χαρτοπέκ, ξέρω εγώ, άσοτε. Δεν είπε τίποτα. Δεν ξέρω αν τι λένε. Δεν τον προσέβαλε. Δεν του είπε τίποτα. Ότι έδεχτε έναν πόρνο στο σπίτι. Ναι, μα αυτό είπε τον. Μετενόησε αυτό. Πώς τον κατηγορείς εσύ ακόμη και τον λες πόρνο? Αυτό είναι μετανοημένο. Αυτό είναι με καινούργια στολή τώρα. Πήγε επάνω να δει πώ είναι. Είναι με καινούργια στολή. Δεν είναι με ασώτου στολή. Του δώσα τη στολή την πρώτη. Πώς εσύ κατηγορείς ακόμη? Και ξέρετε, σε αυτό το σημείο, πόσοι θα βρούμε με τα γιον κρεμασμένα στο λαιμό μας εναντίον μας, γνωρίζοντας ανθρώπους οι οποίοι αμάρτανον, που εκ των υστέρων οι άνθρωποι μετενόησαν και τακτοποίησαν τα βερεσέρια τους με το Θεό,
Εμείς εξακολουθούμε να χύνουμε δηλητήριο εναντίον των στα συζητήσεις μας έλοιπα, να αφήνουμε υπονοούμενα για αυτούς και να τους λερώνουμε το είναι τους στην ακοή των άλλων. Και οι άνθρωποι αυτοί έχουν μετανοήσει και έχουν αλλάξει. Και δεν γίνεται μόνο σε λαϊκούς, γίνεται και σε κληρικούς. Κατηγορούμε κληρικούς οι οποίοι πιθανόν να ημάρτησαν, όμως μετενόησαν, όμως εξομολογήθησαν. Ο Θεός τους συγχώρησε. Εσύ ποιος είσαι ακόμη που χύνεις δηλητήριο και συζητείς? Αυτός τώρα του λέγει ο Υιός σου ούτως, ο καταφαγών μετά των πορνών των βίων, όταν ήρθε, σου λέει, ήρθε, έσφαξε στον μόσχον των σιτευτών. Αυτό δεν μπορώ να στο συγχωρήσω. Ξέρεις τι είναι να διατάσεις το Θεό? Ποιον θα συγχωρήσει και ποιον δεν θα συγχωρήσει? Διότι εδώ περί Θεού προηγείται. Παραβολή είναι για αυτόν τον Θεό. Άσο τι είμεθα εμείς ή μεγάλος αδελφός ή μικρός αδελφός. Πολύ λοιπόν είμεθα σε αυτές τις κατηγορίες μέσα. Όλα αυτά που είναι εναντίον αυτού του μικρού, το παρουσιάζεται όχι στο σπίτι. Αν ήταν στο σπίτι κοντά, όπως σκέπτεται άνθρωπος αφιερωμένος, και να εργάζεται όχι με υπολογισμόν ότι υποχρεώνει τον πατέρα, υποχρεώνει τον Θεό, αλλά υπό υποχρέωση. Όπως ωραία ένας μικρός απήντησε προημερών σε ένα εστιατόριο, ο οποίος εργαζόταν δίπλα στον πατέρα του. Πήγε να φάει ένας άλλος πατέρας, ο οποίος έχει 8 παιδιά, και δεν εκατόρθωσε κανένα να τον ακολουθήσει, παρότι είναι χριστιανός. Και χάρηκε όταν είδε το παιδάκι το άλλο 14-15 ετών και να στέκεται εκεί πέρα στον πατέρα τη δουλειά, στην αιχμή εκεί τη στιγμή που είχαν πολλή δουλειά κλπ. Και του λέγει, μπράβο παιδί μου, τα συγχαρητήριά μου, του λέγει. Αθόρμητα του φύγαν από μέσα του ανθρώπου, γιατί ήταν πικραμένος για τα δικά του τα παιδιά. Μπράβο παιδί μου, του λέει, τα συγχαρητήριά μου, του λέγει, που σε βλέπω που στέκεσαι εδώ. Τι συγχαρητήρια, λέει, μου λέτε κύριε? Είναι καθήκον μου, λέει. Είναι του πατέρα μου, λέει. Είναι η περιουσία μας. Έχω υποχρέωση, λέει. Δεν έχουμε, λέει, ούτε συγχαρητήρια. Έτσι απήντησε ο μικρός. Και εμείς αν κάνουμε τίποτα σαν χριστιανοί, θέλω γράψουν με χρυσά γράμματα επάνω. Να είναι στην πλάκα των δωρητών, των ευεργετών, να το γράψουν τα φύλλα, να το γράψουν ξέρω εγώ τι, να κουνάνε πάντοτε την ουρά τους οι άλλοι σαν τα σκυλάκια βρισκόμενοι μπροστά στον ευεργέτη. Και υποχρεωμένος, αγαπητέ μου, να κάνεις το αγαθόν στον συνάνθρωπό σου εφόσον τον μπορείς και όσο τον μπορείς, και ούτε να το συζητείς καθόλου. Διότι από τη στιγμή που το συζητείς, από τη στιγμή που το φωνάζεις, το βγάνεις στην επιφάνεια, από τη στιγμή εκείνη πάβεις να έχεις μισθόν και έχεις και αμαρτία. Γιατί λέγει ωραία ο Μέγας Βασίλειος, το καλό, λέγει, ου καλώνει εάν μη καλός διέγεται. Και αυτό το καλό, λέει, δεν είναι καλό αν δεν γίνεται καλός. Ξέρετε τι λέγεται για το Λέοντα, τον βασιλέα αυτόν της ερήμου? Ξέρετε τι λέγεται? Ο Λέων, όταν αντιληφθεί, είτε δια της οσφρύσεως είτε δια της ακοής, ότι άνθρωποι, κυνηγός κάπου παρουσιάστηκε, τρέχει να φύγει και κατεβάζει την ουρά του και σαρώνει πίσω τα βήματά του, ώστε να μην φαίνονται τα βήματά του προς τα που πηγαίνουν, προς τα εδώ ή προς τα εκεί. Κρύβει τα βήματά του. Έτσι ακριβώς, για να μην τον βρει ο κυνηγός, έτσι ακριβώς πρέπει να κάνει και ο άνθρωπος για τα καλά του έργα. Ουδέποτε να επιτρέπει να βγαίνουν στην επιφάνεια. Από τη στιγμή που βγαίνουν στα επιφάνεια, το 99% και 99%, να μην πω 200%, το έχει ο διάβολος και δεν έχει τίποτα αυτός. Έτσι. Διότι όταν κάνουμε, λέει, κάτι, πρέπει να γίνεται κατά αυτήν την έννοια, ώστε να δοξάζεται ο πατέρας. Ούτω λαμψάτω τα έργα ημών ενώπιον των ανθρώπων. Όχι ούτω επιδειξάτω, ούτω λαμψάτω. Κάμπτωση κρυφά και ο βλέπων το κρυφό θέλει αποδώσει εν το φανερό. Ξέρει ο Θεός, εσύ μην το προκαλέσει. Οι άλλοι ας το πούνε, εσύ μην το πεις. Έκαμα το καθήκον μου, παρακαλώ, αφήστε με. Αυτή είναι η απάντηση. Όχι να περιμένει να δεις τι είπανε άραγε, τι μιλήσανε, πώς σε φάνει αυτή η χειρονομία, η προσφορά κλπ. Τότε δεν στέκεσαι καλά. Έτσι, κατηγόρησε λοιπόν τον πατέρα. Τον είπε, πόρνο τον αδελφό,
σαν να του έλεγε, όπως είπε και ο Αδάμ, εγώ φταίω. Εσύ φταίες που μου φτιάξε μια τέτοια γυναίκα και πήραν στο λαιμό μου. Εσύ φταίες, Θεέ, είπε η Εύα, που έφτιαξε ένα τέτοιο φίδι και με πήρε στο λαιμό σου. Κατηγορούν τον Θεό. Διότι τώρα κατηγορεί τον πατέρα που εδέχτη. Αλλά μου φαίνεται τέτοιο στάσε και εσύ και τον δέχεσαι έναν τέτοιον άνθρωπο. Έφαγε μετά τον πορνό των βίων. Έτσι τον κατηγορεί. Έφαγε τι έφαγε, τα δικά σου έφαγε. Ξέρετε, υπάρχουν δύο ειδών αμαρτίες. Υπάρχουν οι αμαρτίες που κάνουμε και αμαρτίες που μπορούσαμε να τις θεραπεύσουμε, να τις προλάβουμε και δεν τις προλάβαμε. Και αμαρτίες που δεν ενδιαφέρθημε. Υπάρχουν και αμαρτίες οι οποίες είναι άλλων και θα πληρώσουμε εμείς για λογαριασμό των άλλων. Σας το έχω πει κάποια φορά αυτό. Ίσως να το ενθυμώσετε, ίσως όχι. Πάντως το υπενθυμίζω για το επίκαιρο. Διαβάσετε αν θέλετε στον Εζεκίλ στο γάμα κεφάλαιο 17. Εκεί θα δείτε καθαρά την ευθύνη και θα τρομάξετε. Όταν εγώ λέγω στον άνομο, λέω θα πεθάνει, θα κολλαστεί αυτός που δεν κάνει καλά. Και εσύ δεν πας να νουθετήσεις τον άνομο. Να επιστρέψει εκ της οδού αυτού της ανόμου. Αυτός θέλει αποθάνει εν τη αμαρτία αυτού, θα κολλαστεί. Εκ της χειρός σου θέλω ζητήσει το αίμα αυτού. Εσύ λέει θα μου την πληρώσεις. Ακούτε. Εγώ θα σου την πληρώσω. Και τι φταίω εγώ. Και ποιος ακούει να πάει να του πεις. Απάντησες. Και τότε και τώρα. Συνεχίζει όμως, το ξέρω αυτό. Και ξέρετε τι λέγει. Εάν λέγει σι νουθετήσεις τον άνθρωπο, όχι ελέγξεις. Εμείς πάμε να τον ελέγξουμε. Να τον νουθετήσεις. Νουθετώ πάνω να πει θέτω νουν. Να του μιλήσεις τον άνθρωπο, να τον βοηθήσεις. Αυτό που κάνεις νομίζω δεν είναι σωστό. Δεν πάει για την αξιοπρέπεια τη δικιά σου. Δεν σε συμφέρει. Για μελέτησε και άλλους που έχουν κάνει παρόμοια. Επέτυχαν ή απέτυχαν. Για προσεξέ το. Για ξέρω εγώ. Να τον νουθετήσεις. Εάν λοιπόν λέει εσύ νουθετήσεις τον άνομο. Αυτός το γράψει κάτω διλεγόμενο στα υποδείγματά του. Αυτός θέλει αποθάνει εν τη αμαρτία αυτού, σι δε ηλευθέρωσες την ψυχή σου. Έκαμε στο καθήκον σου. Δικαίωμα δεν είχες να βγάλεις το πιστόλι, να του πεις δυναμικά θα κάνεις έτσι, θα αλλάξει ζωή. Όχι. Αλλά να του υπενθυμίσεις όμως, έχεις υποχρέωση. Δεν μπορείς να αδιαφορείς όταν βλέπεις πυρκαγιά στο διπλανό σου. Εδώ πετάγεσαι έξω με το καταβερχτήρι στο χέρι και με την πιτζάμα και με γυμνός πολλές φορές όταν δεις πυρκαγιά δίπλα. Και τώρα διαφορείς που βλέπεις ηθική πυρκαγιά που δεν ξέρω τι άλλο βλέπεις. Μπορεί να πεις κλείσει την πόρτα και πάμε μέσα και άφησε να βγάλουν τα μάτια τους όπως συνήθως λέμε εμείς. Δεν είναι σωστό. Ούτε ανθρωπίνος ούτε θεϊκός. Κατ' εξοχήν δε θεϊκός θα κρυθούμε και θα κατακριθούμε. Αν λοιπόν τον πιάσω αυτόν τον Κύριο να τον είχα εδώ τώρα και να του πω πότε εσύ βρε Κύριε αδελφέ του μικρού ασώτου ενδιαφέρθεις για αυτόν. Πες μου τις ενέργειές σου που έκανες για το παιδί αυτό. Να του υπενθυμίσεις ότι δεν έκανε καλά. Πόσες φορές πήγες και τον βρήκες εκεί που ήτανε. Πόσα γράμματα του έστειλες. Πόσες προσευχές έκανες. Πες μου. Πόσους άλλους φίλους έβαλες να τον βοηθήσουν να έρθει στα συγκαλά του. Πες μου πότε έκανες. Ας τον και ας κόψει το λαιμό του, ε. Εσύ είσαι εξασφαλισμένος, σε κάθεσαι εδώ πέρα. Είσαι ευτυχής. Μα μπορείς να ζεις ευτυχισμένα έχοντας υπόψη τη ησυχία του άλλου. Πώς είναι δυνατόν. Έχεις πατέρα το Θεό. Είσαι αδελφό και των συνανθρωπών σου. Όταν ο πατέρας λυπείται, θλίβεται, στενοχωρείται, αγρυπνεί, διότι απέτυχε το άλφα του παιδί. Εσύ πότε θα τον συλληπιθείς, θα χαίρεσαι, τόσο χερέκακος είσαι. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Και εντούτοις, πολλοί είμαι στο σημείο αυτό. Πέρα από τη συγγένειά μας, πέρα από πρόσωπα προσφυλή, τα οποία και εκείνα είναι προσφυλή μέχρι ενός σημείου. Που την άλλη μέρα, κάτω από ένα γεγονός δεν είναι προσφυλή. Εδώ που τρώγαμε τα σάλια μας, και τα σπίτια μας είναι κοινά, τώρα κάνουμε και ένα και δυο και τρία και πέντε και δέκα χρόνια να πούμε καλημέρα. Λέγω όμως, τι κάνουμε στην περίπτωση αυτή.
ενδιαφερόμεθα, γιατί μας έθεσε άλαση στην γη, μας έθεσε φως στην γη. Φωτίζουμε με το παραδειγμά μας, με το λόγο μας, με την προσευχή μας. Αλατίζουμε με το λόγο να προλάβουμε την σύψη στο σπίτι του άλλου, στη ζωή του άλλου, στην επιχείρηση του άλλου. Ή εμοράμθη το άλλας. Αν εμείς λοιπόν κλειστούμε στο καβούκι μας και πέρα από τον εαυτό μας δεν ενδιαφερόμεθα και διαφορήσουμε για τους άλλους, τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Εμάς έθεσε άλλας. Όταν το άλλας λέει μοράμθη, ποιος ο σκοπός του άλλατος? Πείστε μου, ποιος είναι ο σκοπός? Δηλαδή να διατηρήσει, να προλάβει την σύψη, να νοστιμήσει. Βρίσκεσαι σε ένα περιβάλλον, βομολοχίες, σόκιν, πάσης φύσεως, βόθροι ανοίγουν, δεν είναι στόματα αυτά, βόθροι καθαροί. Και εσύ μαζεύεσαι. Τι θα κάνεις? Είσαι υποχρεωμένος να μιλήσεις, να ανακαλέσεις με σταθερότητα, με νουν τετράγωνων, για να τους αποδείξεις ότι είναι πολύ αστείοι να νομίζουν ότι μπορούν να λέγονται καν άνθρωποι. Και τούτης το άλλας μωραίνεται και φεύγει, μαζεύεται και φεύγει. Εγώ θα πάω να βάλω μυαλό στον κόσμο. Ποιος θα το βάλει το μυαλό στον κόσμο εν διάρκεια περίπτωση, αν δεν το βάλεις εσύ κι εγώ? Ποιος θα το βάλει? Πώς μπορεί να πας μπροστά στον Χριστό και να το ανάψει χέρι? Το ρώτησες ποτέ, Χριστέ μου, τι μπορώ να κάνω εγώ στην σύψη αυτή? Τι μπορώ να κάνω εγώ στην οικογένεια αυτή? Τι μπορώ να κάνω εγώ μπροστά στην κατρακύλα της κυρίας αυτής, της κόρης αυτής, του κυρίου αυτού κλπ? Πες μου σε παρακαλώ, μη μου ζητείς αύριο ευθύνη. Είμαι στη διάθεσή σου, πες μου τι μπορώ να κάνω και θα δεις τι θα σου υποδείξει ότι μπορείς να κάνεις. Έχει αγγέλους και αρχαγγέλους, δεν τους στέλνει όμως, τους ανθρώπους στέλνει. Δι' ανθρώπων είναι η σωτηρία, δι' ανθρώπων είναι η βοήθεια. Έχουμε λοιπόν ευθύνη, έχουμε ευθύνη. Θα βρεθούμε με πολλά μεταγιών στο λαιμό μας κρεμασμένα, τα οποία είναι αμαρτήματα και πτώσεις άλλων, για τα οποία εμείς είμαι θα υπεύθυνοι, γιατί δεν επήραμε την ανάλογον θέση που θα έπρεπε στην περίπτωση αυτή. Ναι, παρουσιάζεται λοιπόν αυτός ο Κύριος τώρα και λέγει «Ο Υιός σου ούτως». «Υιός μου είναι, Κύριε, δεν είναι αδελφός σου?» Τον ανακαλεί ο πατέρας ο κάτω. «Ο αδελφός σου», του λέει, «δεν είναι Υιός μου, είναι αδελφός σου. Από το ίδιο χώμα είσαστε, μη πλανάστε». Ναι, το αν έμεινες εσύ κοντά μου δεν είναι τυχαίο γεγονός. Αλλά μην το υπερηφανεύεσαι. Μην τον βλέπεις τον άλλον ως αμεληταία ποσότητα. Τι είπα να πει πορνεία, τι είπα να πει μοιχεία, τι είπα να πει κλοπή. Η μετάνοια θα τακτοποιεί. Αυτός εξευτελίστη, ήρθε όπως ήτανε, που εσύ δεν θα αρχώσουν να ίσωσε το εγωισμό σου. Και φώναξε ήμαρτον στου ουρανών και νοπιό σου. Δεν είμαι άξιος κληθυναιός σου. Κάμε με έναν των μισθίων σου. Πες μου, εσύ παλιάνθρωπε, εκείνου λέγοντας, δεν θα ετσάκιζε αυτή σου η καρδιά? Τίποτα, θα στεκόσουν αθηρίο και τον έβγαζες έξω? Και άνθρωπος να ήσουν, όχι Θεός, θα έκανες κάτι το διαφορετικό. Και εντούτοις υπάρχουν χριστιανοί σκληροί σήμερα. Καλύτερα να σε δαγκώσουν χίλιοι Τούρκοι παρά ένας χριστιανός τέτοιος. Πολλοί και χριστιανοί άρενες και θύλεις. Και εντούτοις περνάει η ζωή αυτή και η δασκαλία αυτή απαρατήρητος. Γι' αυτό σκέφτηκα, σας πω, να το μιλήσω αυτό το πράγμα. Μήπως ξεσκαλώσω κανέναν, διότι δεν είμαι θα αμέτωχη της ύψεως αυτής που υπάρχει σήμερα και γύρω μας και λίγο μακρύτερα. Ότε λοιπόν λέγει ο Υιός σου ούτως, ο καταφαγόν σου το βίον μετά των πορνών ήλθεν, έσφαξες αυτό το μόσχον το σιτευτό. Ακούει ο γέρον τώρα, δεν θέλει την απώλεια και αυτού του παιδιού, όπως δεν θέλει και όλων των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι μείνανε πολλά χρόνια κοντά του, φρόντισαν να τηρήσουν τα σεντολάς, φρόντισαν να διατηρήσουν καθαρότητα βίου, παρθενίαν, νηστείαν, εγκράτειαν σοφροσύνη γενικά, προσευχήν και τα τι αυτά, αλλά έχουν μέσα στραβοπιάσει το θέμα και έχουν λίγο κακία. Παρότι κανονικά πρέπει να μείνουν έξω αυτοί, θέλει και αυτόν την σωτηρίαν.
και συγκαταβαίνει ο Θεός να μην χάσουν τον κόπο τους αυτών, να τους βοηθήσει, όπως συγκαταβαίνει και σε αυτό το παιδί. Του αναγνωρίζει ότι έμεινε μαζί του, του αναγνωρίζει ότι εργάστη, ότι ποτέ εντολή του δεν παρήλθε, όμως η συμπεριφορά του αυτή δεν είναι η αρμόζουσα. Δεν κατόρθωσε να φτιάξει χαρακτήρα χριστιανικό, δεν κατόρθωσε να καλλιεργηθεί εις βάθος. Είχε εξωτερικός ένα σαντιγί ανθρώπου, αλλά ήταν θηριάκι ακόμη μέσα του. Γι' αυτό λοιπόν το βοηθάει. Ο δε είπεν, του απαντά σε όλα αυτά, τον προσέχει ο γέρον με το κεφάλι κάτω, προσβεβλημένος και λοιπά, από το αγρίεμα του νεαρού του σατανεμένου, και του απαντά, ο δε είπεν αυτό, τέκνον σύ πάντοτε μετεμούει, δεν έφυγες ποτέ, πάντοτε ήσουν μαζί μου και πάντα τα αιμά σα εστί, και ό,τι έχω δικά σου είναι. Εφρανθήνε δι και χαρήνε δι. Έπρεπε, του λέγει, να εφρανθούμε και να χαρούμε. Όχι η διαγωγή η δικιά σου. Από πού αυτό το δηλητήριο? Από πού αυτή η πικρία? Από πού? Εφρανθήνε δι και χαρήνε δι ότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός ειν και ανέζησε και απορολός ειν και ευρέθη. Ξέρετε, δεν αναφέρεται ότι εισήλθε. Δεν αναφέρεται ότι εισήλθε. Και κανένας δεν μπορεί να μας πει ότι αυτός ο άνθρωπος εσώθη. Γι' αυτό ακριβώς, όπως σας είπα και γρηγορότερα, έχει πολύ περιεχόμενο το οποίο πέρασε απαρατήρητο. Έπρεπε, του λέει, να χαρούμε γιατί έγινε μια νεκρανάσταση. Ναι, ο αδελφός σου ούτως, όχι ο γιος μου, ο αδελφός σου ούτως. Μην ξεχνάς ότι είναι αδελφός σου. Είτε το θέλεις είτε δεν το θέλεις, είναι αδελφός σου. Όσο εσύ αν επιμένεις να τον ξεχωρίσεις αυτόν και να τον βγάλεις από το σώμα της εκκλησίας, όπως θα λέγαμε, δεν μπορεί να το κάνει. Είναι αδελφός σου. Και έπρεπε να χαρείς. Και έπρεπε να χαρώ. Και έπρεπε να χαρούμε και να εφρανθούμε, διότι έγινε μία νεκρανάσταση. Όταν ο άνθρωπος ζει μακριά από το Θεό, είναι ζωντανός νεκρός, είναι κινητό νεκροταφείο. Πρέπει στο σπίτι αυτό όσα πρόσωπα ζούνε αλλά μακριά από το Θεό, τόσες μεσίστιες σημαίες να υπάρχουν κρεμασμένες, ανιρτημένες στην πόρτα. Είναι πολύ λάθος, πολύ βλάσιμο, πολλοί γονείς να λένε ερωτηθέντες, τι κάνετε σπίτι, τι κάνουν τα παιδιά, δόξα ο Θεός, καλά. Σαν τι καλοσύνη έχουνε? Το ότι τρώνε και έχουν πέντε φιλενάδες ο καθένας? Το ότι έχει υγεία η Ελενίτσα και έχει χωρίσει τέσσερα αντρόγενα? Τι είναι, σε τι? Πού έγκυται το δόξασι ο Θεός? Εκκλησιάζονται τα παιδιά? Εξομολογούνται τα παιδιά? Κοινωνούν τα παιδιά? Είναι σόφρονα τα παιδιά? Έχουν εγκράτεια τα παιδιά? Πού έγκυται το δόξασι ο Θεός? Τι είναι αυτό που λες? Δοξάεις τον Θεό για τη ζωή τους αυτήν την εσκράν? Αλλημονός, που και κατά αυτήν την έννοια εμπέζεις το όνομα του Θεού. Αλλά εμείς ο Θεός, και τι πάνε να πει ζωντανός? Έχουμε τη γνώμη ότι όταν ένας άνθρωπος ομιλεί, όταν βλασφημεί το Θεό, όταν πορνεύει, μιχεύει, σκοτώνει, κλέβει, ατιμάζει, ότι είναι ζωντανός. Δεν είναι ζωντανός. Το όνομα έχεις ότι ζεις, είπε στον επίσκοπο της Λαοδικίας ο Χριστός. Το όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρός. Και σε εδώ στην περίπτωση αυτή λέγει, ο αδελφός σου νεκρός είναι και ανέζησε. Μα πώς ήταν νεκρός αυτός, γλεντούσε με τις φιλενάδες? Ακριβώς.
Γι' αυτό ήταν νεκρός, ήταν αποκεκωμένος από τον Θεό. Θυμόσαστε κάποτε που πήγε ένας μαθητής του και του εζήτησε άδεια να πάει να θάψει τον πατέρα του και δεν του έδωσε ο Χριστός μας? Είναι σε ένα Ευαγγέλιο που το διαβάζουμε στο Ευχέλαιο από το Λουκά. Άφες του, λέει, τους νεκρούς, θάψε τους σε αυτό νεκρούς. Είναι πολύ με γραβάτα νεκροί στο χωριό σου, θα το θάψουν τον νεκρό πατέρα σου, του λέει, αλλά κοντά. Εδώ είναι η ζωή, του λέει, έλα στη ζωή. Άσε τους νεκρούς, θάψε τους σε αυτό νεκρούς. Πολλοί νεκροί υπάρχουν σήμερα, ζωντανοί, αλλά είναι νεκροί πνευματικά, είναι αποκεκωμένοι από τον Θεό. Ένας τέτοιος ήταν κι αυτός, και χαρά στον άνθρωπο που όσο ζει τη φυσική αυτή ζωή θα γίνει μία νεκρανάσταση, διότι ο άνθρωπος ο βεβαπτισμένος έχει έναν άνθρακα, η ψυχούλα του γίνεται κόκκινη από μαύρη την ημέρα που τον βαφτίζουνε. Όταν όμως μεγαλώσει και αρχίζει και κάνει τα έργα της σαρκός και του κόσμου, δεν κάνει τίποτα άλλο μόνο να μαζεύει στάχτη και να ρίχνει επάνω στον άνθρακα αυτόν. Έχετε υπόψη σας σε αγροτικές περιοχές οι πτωχές οικογένειες τι κάνουν που δεν έχουν ούτε σπίρτα να ανάψουνε τη φωτιά τους? Ξέρετε τι κάνουνε? Θάπτουνε το βράδυ μέσα στη στάχτη κάρβουνα, και το πρωί πηγαίνει η κυρία και διώχνει τη στάχτη και βρίσκει το κάρβουνο, το φυσάει εκεί πέρα, το αναζωπηρεί, του βάζει λίγα προσαναματάκια ξερά και έτσι γλιτώνει ένα σπίρτο. Ίσως να σας φαίνονται αστεία αυτά, όμως δεν είναι καθόλου αστεία. Κοιτάτε σήμερα εμείς που τα έχουμε όλα, θα μας φαίνονται παραμύθια, είναι πραγματικότητα. Έτσι ακριβώς, κάτω από πάσης φύσεως βρωμιά και ατιμία, σαρκική, κοσμική, είναι θαμένη η αθάνατος ψυχούλα του ανθρώπου και χρειάζεται ένα σεισμός, κάποιο περιστατικό, κάποιος να φυσήσει αυτή τη στάχτη, να διώξει αυτή τη στάχτη. Έχει υποστεί προσχώσεις, ακούμε, ευρέθησαν, λέει, κάτι μοσαϊκά που ήσανε, ήσαν από κάτω χωμένα, είχαν υποστεί προσχώσεις και χρειαζόταν σκαπάνι, και χρειαζόταν φτιάρι για να τα βγάλει στην επιφάνεια. Έτσι είναι και η ψυχή του ανθρώπου που ζει μακριά από τον Θεό. Κατά αυτήν την έννοια είναι και η ψυχή του ανθρώπου, και χρειάζεται κάποιος καμπανεύς, κάποιος αρχαιολόγος που να γνωρίζει ότι κάτω εδώ υπάρχουν αρχαία, όχι λιθάρια, όχι μοσαϊκά, αλλά ψυχές αθάνατες που ζουν στον αιώνα, να εργαστεί και να το αποκαλύψει αυτό το πράγμα, να το ξεπλύνει. Έτσι γίνεται η νεκρανάσταση του ανθρώπου. Φουντώνει ο άνθρωπος έπειτα σιγά σιγά και του φαίνεται και του ιδίου παράξενο και λέγει, τι έγινε με μένα τώρα? Εγώ που όλα αυτά τα πράγματα τα κορόιδευα, όλα αυτά εγώ όλους αυτούς τους είχα, εγώ ψέγραφα αυτό. Τι γίνεται τώρα, πώς εγώ τα κάνω αυτά τα πράγματα? Τόσο βλάκεψα, τόσο έγινα, την έπαθα κι εγώ? Δεν την έπαθες καθόλου, αυτή είναι η ζωή πραγματική. Αλλά έφυγε ο άλλος που σου είχε σκεπάσει την αλήθεια. Πρώτα καθώς ήσουν μακριά, έκανες ένα σταυρό, άναβες το κεράκι σου και έφευγες. Πήγαινες απ' έξω από την εκκλησία και έπαιρνες το φως της Αναστάσεως μαζί με το λεβέντι σου και έφευγες. Πήγαινες για τη μαγερίτσα. Πήγαινες απ' έξω από την εκκλησία και έπαιρνες τον αγιασμό των φώτων και έφευγες. Από μέσα θέλεις πολλά πράγματα με τους παπάδες και με αυτά. Δεν τα θέλεις αυτά τα πράγματα. Όταν βέβαια κάθεσαι στο σκοτάδι, πώς είναι δυνατόν να δεις? Πόσο ωραία το λέει στο εξολογία. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Κλείστε το φως, θα έχουμε φως. Εν το φωτί, αυτό το υλικό, έχουμε φως. Εν το πνευματικό, έχουμε φως και βλέπουμε. Αλλά όταν ο άνθρωπος ζει στο σκοτάδι, πώς είναι δυνατόν να κάνει σωστά πράγματα? Είναι φυσικό και να τα σπάσει, είναι φυσικό και να κατακριμνιστεί και να γίνει χίλια δύο κομμάτια και να μην τον φτιάχνει κανένα κάτι του κόσμου, γιατί ελείψει φωτός. Έτσι είναι. Αδελφός σου λοιπόν ή τον νεκρός, κύριε, του λέει. Υπάρχουν δύο ήδη πεθαμένοι.
Δύο είδη πεθαμένων υπάρχουν. Είναι ο πνευματικά νεκρός και ο σωματικά νεκρός. Εγώ θα αποθάνω και σωματικός όταν χωριστεί η ψυχή μου από του σώματος. Ζω, αν ζω τώρα πνευματικός, εφόσον είμαι ηνωμένος και πιστεύω με τον Χριστό και ζω τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Μετάνοια, εξομολόγηση, διακοινωνία κλπ. Δεν ζει η ψυχή μου, παρότι ζω εγώ, εάν δεν έχω σχέση με τον Χριστό και με την Εκκλησία Του. Έχω την φυσική ζωή που την έχουν και τα πτηνά, που την έχουν και τα ζώα, που την έχουν και τα έρπετα. Δεν έχω όμως την πνευματική ζωή. Ο άνθρωπος είναι αυτός που απαρτίζεται από το σώμα και από την ψυχή. Όταν πεθάνει, για τον οποίο κλαίμε εμείς, χωρίζεται αυτή η αρμονία. Και προς το ένα μέρος πετά η ψυχή και στο άλλο μέρος μένει το σώμα. Όταν δούμε το σώμα, να δούμε το δικό μου παράδειγμα, το δικό σας μπορεί να έχετε δουλειές, δεν αδειάζετε να πεθάνετε. Πείτε ότι πέθανα εγώ απόψε. Έτσι. Λοιπόν, όταν δείτε το σώμα το δικό μου τώρα μέσα σε ένα φέρετρο, μέσα σε ένα κασόνι, τι θα πείτε, πώς θα εκφραστείτε? Σπου, τι είναι αυτό? Α, αυτό το λείψανο του Παναγωπούλου. Δεν θα πείτε? Ναι. Τι πάνε να πει λείψανο, ερμηνεύσετε ποτέ, προσέξατε τα λόγια? Λείψανο πάνε να πει υπόλοιπον. Λείψανα, υπόλοιπον πάνε να πει. Αν δείτε το πνεύμα από εκεί να πετάει, να πηγαίνει, να το πηγαίνουν μαύροι ή άσπροι, δεν ξέρω τι θα το πηγαίνουν. Σε ρωτώ, τι θα πείτε? Ψυχή του Παναγόπουλου. Αν βλέπετε εδώ, το λείψανο του Παναγόπουλου. Αν βλέπετε εκεί, η ψυχή του Παναγόπουλου. Αν η ψυχή του Παναγόπουλου κέρδη μπει μέσα στο λείψανο του Παναγόπουλου, τι θα έχουμε τότε? Τον Παναγόπουλο. Αυτό είναι το λείψανο, εκείνο η ψυχή, τα δύο μαζί είναι ο Παναγόπουλος. Ο συνδυασμός λοιπόν της ψυχής και του σώματος διατηρεί την ζωή του σώματος. Του σώματος τη ζωή. Ο συνδυασμός τώρα της ψυχής και του Θεού διατηρεί την ζωή της ψυχής. Χωριστήσεις της ψυχής εκ του Θεού, είναι νεκρός ο άνθρωπος. Αν παραδείγματι τώρα αυτό το πολύφωτο που είναι μπροστά μου κάποιος το διακόψει και δεν είναι ενωμένο με το φως, τι θα γίνει? Πεθαίνει αυτό νεκρό. Τα άλλα είναι ζωντανά. Γιατί είναι ζωντανά? Διότι έχουν επαφή με το φως. Του λείπει λοιπόν ο Θεός αυτού νου. Του λείπει το φως. Νεκρό. Υπάρχει. Του λείπει φως όμως. Για τον Α ή Β λόγο δεν θέλει το φως. Το βλασφημεί το φως κλπ. Μένει νεκρό. Είναι ζωντανό νεκρό. Δεν είναι καημένες οι λάμπες. Ζωντανό. Είναι ενεργεία. Αλλά νεκρό όμως. Διότι δεν έχει επαφή με το Θεό. Δεν έχει επαφή με το φως. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Ας τρώει, ας πίνει, ας είναι ηλεκτρονικός, ας πήγε στον Άρη, ας πήγε στην Πούλια, όπου θέλει ας πήγε. Είναι ζωντανό νεκρός, είναι κινητό νεκροταφείο. Αυτό του είπε και αυτό του κήρυξε τώρα ο πατέρας αυτού νου. Βρε, του λέγει αθεόφοβε, ο υιός σου αυτός, ο αδελφός σου αυτός, νεκρός ήτο και ανέζεσαι, βρε, του λέει. Δεν χαίρεσαι, τι στενοχωρήθηκες? Τι θηρίο είναι αυτό που έχεις μέσα σου και σε πίκρανε, που δεν έρχεσαι απάνω να το αρπάξεις και να ντραπείς και να πες μπροστά του και να του φιλείς τα πόδια και να του πεις φτύσε με, γιατί δεν ενδιαφέρθηκα ποτέ για σένα. Φτύσε με. Θυμόσαστε τι σας είπα ένα βράδυ εδώ? Πέθανε ένας μέσα σε ένα συγκρότημα σπιτιών, σε μια αυλή, σε ένα συγκρότημα πολλών έτσι οικογενειών, ο οποίος ήταν άθεος. Τίποτα. Ένας μέσα εκεί στην αυλή θρήσκευε. Όταν το μάθει το βράδυ που ήρθε από τη δουλειά ότι ο Κυριώργης πεθαίνει, είχε καρκίνο, ποιοι γιατροί δεν του είχαν δώσει ούτε δύο μέρες πλέον. Διατηρούσε δε τα συστήσεις του όλα, σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Γιατί βλέπετε αυτός ο καρκίνος, τάκια αυτά τα πράγματα. Και πήγε και τον επεσκέφτη. Και θεώρησε καλό να του πει δύο λόγια για τον Χριστό. Και δεν ξέρω πού τις βρήκε εκεί τις δυνάμεις αυτός. Δεν μου λες, του λέγει, αυτά που μου λες είναι αλήθεια, τα πιστεύεις?
Λέει, πώς δεν τα πιστεύω, λέει, κύριε Γιώργο, λέει, τα πιστεύω, λέει, ότι πέρα του τάφου θα συναντηθούμε με τον Χριστό και λοιπά. Πώς, λέει, τα πιστεύω αυτά τα πράγματα. Αλίμονό σου, του λέει, αν είναι αλήθεια. Εγώ, του λέει, πεθαίνω. 26 χρόνια έχουμε εδώ μαζί. Ουδέποτε, τώρα που πεθαίνω απόψε, ήρθε να μου τα πεις αυτά τα πράγματα. Φεύγα γρήγορα, του λέει, από εδώ. Αλίμονό σου, αν υπάρχουν αλήθεια αυτά τα οποία μου λες. Αυτή το η απάντηση. Ναι, μη πλανόμεθα. Είμεθα δυστυχώς εν πολύ μεγάλη αδελφή του ασώτου. Στους 100 οι 99 σε πολλές περιπτώσεις συλλαμβανόμεθα ένα πραγματάκι με το μεγάλο αδελφό. Και κοιμόμαστε ξένιαστοι ότι εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη να πάνε οι παπάδες, οι δεσποτάδες, οι θεολόγοι, δεν ξέρω, τα φιλανθρωπικά καταστήματα και οι άλλοι να κάνουν δουλειά. Εμείς τι είμαστε εμείς? Ώστε δεν είσαι τίποτα εσύ? Δεν είμαι τίποτα εγώ? Ποιος το είπε αυτό το πράγμα, δεν είμαι τίποτα? Πώς για όλα τα άλλα ξέρεις, γίνεσαι πρεφεσόρος? Πώς μιλάς στις μόδες όλες, αυτό τούτο? Πώς μιλάς για όλα τα κομπογιανίτικα φάρμακα και για όλες τις συνταγές? Πώς μιλάς, πώς γίνονται οι εκτρώσεις, πώς γίνονται οι αποφυγή της εκνογωνίας? Πώς τα μαθαίνεις αυτά και τα διαδίδεις με τη ζωή σου, με τα λόγια σου, με τα γραμματά σου, μετά. Και για τον Χριστό δεν ξέρεις τίποτα να πεις? Εγώ δεν είμαι θα χριστιανή από τα γενοφάσια μας. Σοβαρά είσαστε από τα γενοφάσια σας. Κληρονομική χριστιανοσύνη υπάρχει? Νατομική χριστιανοσύνη. Το ότι είχες παππού, το ότι είχες γιαγιά, το ότι είχες καλογριά, το ότι είχες δεσπότ, το σπίτι σου κλπ. Αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Πώς είσαι εσύ και εγώ απέναντι του Θεού και ποια είναι η ζωή μας απέναντι του Θεού? Δυστυχώς, αγαπητοί μου, δεν το έχουμε πιάσει το θέμα από απόψεως ευθύνης. Πολλά πράγματα μπορούσαμε να κάνουμε. Πολλοί άνθρωποι έχουν κερδίσει. Θυμούμε μία περίπτωση. Ένας πατέρας είχε 12 παιδιά και ενεπιστεύθη έναν σε έναν εδώ σιδερά στην Αθήνα. Ο κύριος αυτός ο σιδεράς ήταν πιστός άνθρωπος. Κοίταξε να το βαστίξει αυτό το παιδί όσο μπορούσε με τα λόγια του. Δεν το κατόρθωσε. Το παιδί αυτό άρχισε να πάρει τον άλλο δρόμο. Να του φεύγει για το γήπεδο την Κυριακή το απόγευμα. Να μην θέλει να πάει στην εκκλησία το πρωί. Να μην θέλει να τον ακολουθήσει στο κήρυγμα την Κυριακή το απόγευμα. Παρότι του έδινε άδεια άλλες ημέρες να πάει ή να έρθει μαζί του κάπου να πάνε να ακούσουν κάτι σωστό, άρχισε. Στενοχωρήθηκε πολύ αυτός, διότι θα εθλίβεται ο πατέρας και θα εχάνεται και μια ψυχή. Αυτό έλαβε διαστάσεις το πράγμα, που άρχισαν και μικροεπισόδια. Είδε ο γέρον ότι δεν γινόταν τίποτα. Ο μικρός είχε αρχίσει τις κακές συντροφιές και η ζωή ήταν τέτοια που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Σταμάτησε να ομιλεί του παιδιού και άρχισε να προσεύχεται. Ένα πρωινό επήγε στη δουλειά, δεν είχε κοιμηθεί από τη στενοχώρια του όλη νύχτα. Και δεν άνοιξε το ρολό, δεν τράβηξε τα ρολά, εμπήκε μέσα και ξανά τα κατέβασε και πήγε το μέσα μέρος και γονάτισε να προσευχηθεί για το παιδί αυτό. Άρχισε λοιπόν να προσεύχεται ο γέρον, ήταν ηλικιωμένος άνθρωπος, και εξεδηλώθησε δάκρυα. Με αναφιλητά λοιπόν παρακαλούσε το Χριστό μας να το φωτίσει αυτό το παιδί και να το προλάβει από τον κατήφορο. Να μην αισθανθεί πικρία αυτός ο πατέρας που του το εμπιστεύτη αυτό το παιδί εδώ στην πόλη, και από την άλλη μεριά να μην χαθεί μια ψυχή για την οποία ο Χριστός απέθανε. Ο μικρός ήρθε τώρα με τη σειρά του, ερχόταν αργότερα, έγινε αφέντης τώρα αυτός, ερχόταν αργότερα στη δουλειά, ήρθε, είδε ότι ήταν ξεκλείδωτη η πόρτα και ξανά κατεβασμένη κάτω. Νόμισε ότι ήρθε το αφέντικό του και κάπου πήγε εκεί στη γειτονιά. Τρύπωσε αυτός από κάτω. Ο γέρον όμως αφοσιωμένος εκεί και με το κλάμα και λοιπά, δεν άκουσε ότι ο μικρός μπήκε μέσα. Ο μικρός ήκουσε συζήτηση από μέσα εκεί στο παραβάν, με αποτέλεσμα να βάλει το αυτί του και να ακούει και να
Αντιλαμβάνεται πλέον να βλέπει μπροστά του, είχε φτάσει από πάνω, αλλά ο γέρον δεν τον είχε προσέξει, μα να φιλητά, να κλαίει και να παρακαλεί τον Θεό για το παιδί αυτό. Όταν άκουσε το παιδί αυτό, το γέροντα, να λέει αυτά τα λόγια στο Θεό, όταν είδε να κλαίει κατά αυτή την κατάσταση λοιπά, δεν ξέρω τι έγινε μέσα του, τι σεισμός έγινε, και πέφτει απάνω του και τον αγκαλιάζει το γέροντα και του λέει του γέροντα, σήκω, του λέει, από αυτή την ώρα κάμε με ό,τι θέλεις, θα σε ακούω πάντοτε, σήκω, δεν μπορώ να σε βλέπω να υποφέρεις για μένα κατά αυτή την έννοια. Εγώ, λέει, έλεγα, λέει, ότι είναι έτσι τα πράγματα, αλλά εδώ βλέπω, λέει, είναι σοβαρό, λέει, το θέμα. Ο γέρον ήξερε τι είπα να πει να χαθεί μια ψυχή και να πάρει τον κατήφορο, και πόσους άλλους μπορούσε να συμπαρασύρει αυτός. Γιατί η αμαρτία, όπως ξέρετε, είναι σαν τη χιονοστιβάδα. Περνάει το πουλάκι επάνω ψηλά στο βουνό με το χιόνι, διώχνει λίγο χιονάκι, αλλά το χιονάκι αυτό κατεβαίνει τον κατήφορο και μεγαλώνει και φτάνει και παίρνει πολιτείες ολόκληρες μπροστά έπειτα. Έτσι είναι η αμαρτία. Από ένα φλερτ, από ένα χάδα, από ένα χαμόγελο, από ένα ξέρω εγώ τι, ξεκινάει. Και φτάνει που να ντρέπεσαι να τον βλέπεις. Να κοκκινίζει να τον βλέπεις, όχι να κοκκινίζει αυτός. Ναι. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ευθύνη απάνω μας λοιπόν στην περίπτωση αυτή. Προσέξετε το, διότι δεν θα μπορέσουν να κερδιθούν οι ψυχές διαφορετικά αν εμείς δεν διαφερθούμε. Ένα θα σας πω για μια μάνα που έκαμε κάτι παρέμφερες. Είχε μια κόρη, η οποία φρόντισε να την κρατήσει όσο μπορούσε κοντά της. Δεν εκάθισε η κόρη, όσο συνήθως συμβαίνει σήμερα. Και παλιότερα γινόταν αυτό, αλλά σήμερα ακόμη πολύ περισσότερο. Με αποτέλεσμα η κόρη να αρχίσει να αραιώνει, να μην έρχεται κανονικά στο σπίτι, να μην έρχεται μετά την εργασία. Πού ήσουνα, ήμουνα με την αυτή. Πού ήσουνα έπειτα, ήμουνα με την αυτή. Ήμουνα με τον αυτόν, ήμουνα με την αυτή. Ήμουνα με τη συνάδελφο, ήμουνα με τούτο. Σχόλαγε στις 2, σχόλανε στις 3. Έπειτα άρχισε να έρχεται στις 4. Άλλοτε στις 5, έπειτα στις 6, άλλοτε στις 7, στις 8, στις 9, στις 10, άλλοτε στα ξημερώματα και έπειτα άλλοτε δεν ήρθε καθόλου. Έτσι είναι φυσικό η αμαρτία. Πού να τη βρει, πού να τη ζητήσει, στέγνωσαν τα δάκρυά της. Δεν είχε κι άλλο παιδί. Αυτό ενόμιζε ότι μπορούσε να στηρίξει και τις ελπίδες για τα γεροντάματά της. Άρχισε να γυρίζει στους κακόφημους οίκους, εκεί στις πόρτες, μπροστά στους διαδρόμους, ως επιτοπλίστων βάζουν και διάφορες φωτογραφίες να δείξουν τα κρέατά τους για να προκαλούν περισσότερους. Με αποτέλεσμα κάπου να διακρίνει τη φωτογραφία της. Κρυφά η γιαγιά πήγε ως επέτρια εκεί πέρα και διέκρινε τη φωτογραφία της. Όταν διέκρινε τη φωτογραφία της εκεί, έκανε το εξής. Πήγε σε έναν και το παρακάλεσε να του φτιάξει το σπίτι της. Και έφτιαξε τη γιαγιά στο σπίτι. Την έφτιαξε τη γιαγιά να κάθεται σε ένα σκαμνάκι και την πόρτα ανοιχτή. Και είχε γράψει μια ταμπέλα και έλεγε «Η πόρτα είναι ανοιχτή και η μητέρα σου πάντοτε σε περιμένει». Και κατόρθωσε κρυφά και πήγε και το κρέμασε από κάτω από τη φωτογραφία της. Πήγε λοιπόν, οι αυτές πηγαίνουν το βράδυ για τέτοιες δουλειές, κατέβηκε αυτή, κουνητή και λίγη, παραδόξως μόλις έφτασε εκεί, βλέπει το σπίτι της. Βλέπει τη μητέρα εκεί, το σκαμνάκι και την πόρτα ανοιχτή. Τα μπλάς. Δεν είχε κέφι για τίποτα. Σταμάτησα τα πάντα. Άρχισε μια πάλι μέσα και λοιπά. Παλιός κόσμος με την καινούργια αυτή όψη του πράγματος. Και έπειτα από καμιά δεκαριά μέρες πάλι σταμάτησε αυτή. Τη χάσανε από το κατάστημα αυτό και από την εργασία αυτή. Και έπειτα από καμιά δεκαριά μέρες, κρυφά ένα βράδυ, ξαναγύρισε στο σπίτι. Τα δάκρυα της μάνας αυτής ευόχησαν. Έχουμε μανάδες τέτοιες σήμερα? Ρωτήστε τους ταξιτζίδες αν έχουμε μανάδες τέτοιες. Που παίρνουν μάνα και κόρη και αφήνουν την κόρη εδώ και τη μάνα παρακάτω. Και ξανά τις μαζεύουν.
τους ταξιτζίδες να ρωτήσετε αυτό το μεγάλο πανεπιστήμιο, το ταξί, να σας πούνε τι είναι σήμερα η κοινωνία και ποιες είναι οι μανάδες οι σημερινές. Ναι, όλα θα πέσει αυλαία όπως ξέρετε, και θα βρεθούμε κρεμασμένοι ο καθένας από το ποδαράκι του. Την ερχομένη Κυριακή έχει κρίση, έχει απόκριο, αλλά έχει και κρίση, και αλίμονα από